Θα πάμε να δούμε με την πύλη εμβολίων τι γίνεται. Σύνδεση με την κυρία Μαργαρίτα Κυριάκου. Καλό μεσημέρι, καλημέρα κυρία Κυριάκου. Καλή σας μέρα. Και χρόνια πολλά για την γιορτή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησε, άνοιξε η πύλη εμβολιασμού από τις 9 το πρωί. Οι αριθμοί μέχρι τώρα τι λένε? Δεν έχω μέχρι στιγμής κάποια ενημέρωση. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα περίπου 5.500 ραντεβού είναι στη διάθεση των ατόμων άνω των 90 ετών. Αναμένουμε εντός της ημέρας, ανάλογα και με το ρυθμό που εξαντλούνται τα ραντεβού, να έχουμε κάποια ένδειξη και να αποφασιστεί αν θα προχωρήσουμε για να ανοίξει η πύλη και για άτομα της επόμενης υποκατηγορίας, δηλαδή άτομα άνω των 88 ετών. Να πούμε ότι όταν θα ανοίξει η πύλη για τα άτομα άνω των 88 ετών, δικαίωμα για ραντεβού θα έχουν και τα άτομα που είναι πάνω των 90 ετών. Όπως είχαμε πει, έγιναν αυτές οι διευθετήσεις για να γίνεται η διαδικασία των ραντεβού πιο συγκυρισμένα και να μην παρατηρούμε αυτό που είχαμε το πρωί, τις προηγούμενες φορές, με συγχωρείτε, με τα ραντεβού να εξαντλούνται αμέσως. Αναμένουμε σήμερα να δούμε πώς εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή ότι έχουν εξαντληθεί τα... Άρα δεν έχουμε ενδείξεις ότι εξαντλήθηκαν όλα τα ραντεβού άνω των 90, άρα μέχρι πότε θα περιμένετε για να ανοίξετε την επόμενη ηλικιακή κατηγορία? Όπως σας είπα, θα παρακολουθούμε συνέχεια το ρυθμό και τη ροή που το ραντεβού. Αν δούμε ότι διευθετήθηκαν πολλά ραντεβού το πρωί, αλλά στη συνέχεια μειώνεται η ζήτηση, θα προχωρήσουμε, διότι όπως είπαμε, παράλληλα με τα άτομα άνω των 88 ετών θα μπορούν να διευθετούν ραντεβού και οι 90 και πάνω. Άρα δεν αποκλείονται δηλαδή με το που θα ανοίξει η νέα υποκατηγορία ηλικιακή ομάδα, δεν αποκλείονται και οι πιο μεγάλες ηλικίες. Άρα θα προχωρήσουμε άμεσα και θα ανακοινώσουμε ότι η πύλη θα ανοίξει για την επόμενη ομάδα, ποια μέρα και πόσα ραντεβού θα είναι διαθέσιμα. Λοιπόν, άρα τώρα περιμένουμε ουσιαστικά να δούμε πώς πάνε τα ραντεβού. Πότε περιμένουμε άλλα εμβόλια? Περιμένουμε σήμερα από την Pfizer και περί τα τέλη της εβδομάδας από τη Moderna. Πώς θα περιμένουμε δηλαδή αυτή τη βδομάδα? Αυτή τη βδομάδα θα παραλάβουμε περίπου 9.500 δόσεις από την Pfizer και από τη Moderna 1.200. Άστε, και αυτά θα διαδεθούν την επόμενη εβδομάδα? Ναι, θα γίνουν οι διευθετήσεις. Προσπαθούμε όσο πιο σύντομα μπορούμε να διαθέτουμε τα ραντεβού, να ανοίγουν αν χρειάζεται και νωρίτερα. Όπως σας είπα, τώρα που άλλαξε και η διαδικασία, αν δούμε ότι μπορούμε και προλαβαίνουν οι συνάδελφοι να κάνουν τις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζεται, να ανοίγουν και νωρίτερα. Τώρα, ουσιαστικά, εάν κάποιος χάσει το ραντεβού του σε αυτές τις ηλικίες, τι γίνεται? Πρέπει να ξαναμπεί στην πύλη και να ξανακλείσει ραντεβού, τι θα κάνει? Ναι, δυστυχώς, εάν κάποιος για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει, επειδή είναι πολύ ευαίσθητα τα εμβόλια που έχουμε αυτή την περίοδο στη διάθεσή μας, δεν μπορούν να μείνουν αδιάθετα. Άρα θα πρέπει οι επισκέπτριες υγείας κάνουν διευθετήσεις για να χορηγηθούν τα εμβόλια, είτε σε στέγες ευγυρίας που εκκρεμούν εμβολιασμός, είτε σε επαγγελματίες υγείας. Αν κάποιος χάσει το ραντεβού του, θα πρέπει να διευθετήσει άλλο όταν θα υπάρχουν διαθέσιμα. Μάλιστα, λοιπόν, είναι άλλη μια εβδομάδα. Άρα, όσο περνάνε οι μέρες, θα αρχίσουν να έρχονται περισσότερα εμβόλια, εδώ με ρωτάνε οι πολίτες, ή ακόμη αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει λόγω το τι παραλαμβάνει η Ευρώπη? Για την ώρα, όπως ξέρετε, έχουμε στη διάθεσή μας τα εμβόλια της Moderna και της Pfizer. Ναι. Αναμένουμε την Παρασκευή να έχουμε τις εξελίξεις με την AstraZeneca, για να δούμε
κατά πόσον φαίνεται ότι θα διοδοτηθεί και από εκεί και έπειτα θα μας δοθεί το χρονοδιάγραμμα με τις ακριβείς ημερομηνίες παράδοσης αλλά και τις ποσότητες που θα αποστέλλονται κάθε φορά για να γνωρίζουμε, για να γίνεται και ο προγραμματισμός για τον εμβολιασμό των πολιτών. Μέχρι στιγμής τα εμβόλια, με τα δύο εμβόλια που έχουμε, οι ποσότητες που παραλαμβάνουμε είναι καθορισμένες. Είχαμε την μείωση στην ποσότητα που παραλάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά με αυτά που παραλαμβάνουμε σήμερα φαίνεται ότι καλύπτεται η μείωση που είχε γίνει. Αναμένουμε τις εξελίξεις, όπως σας είπα, σε επίπεδο Μοντέρνα. Περισσότερα εμβόλια θα έχουμε μετά το πρώτο μισό του Φεβρουαρίου και σίγουρα εντός Μαρτίου και Απριλίου που θα είναι και ο μεγάλος όγκος των εμβολιασμών. Τώρα φαντάζομαι ετοιμάζεται ο Υπουργός για το Προεδρικό. Σε λίγο θα είναι η κρίσιμη σύσκεψη για να δούμε ουσιαστικά πότε θα χαλαρώσουν τα μέτρα. Την Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι, σίγουρα θα γίνει σήμερα μια συζήτηση και θα παρουσιαστούν και στον Πρόεδρο τόσο τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και εισηγήσεις από την Επιστημονική Επιτροπή και την Τεχνική Επιτροπή, τη Διευπουργική που είχε συσταθεί. Από εκεί και έπειτα θα γίνουν σήμερα οι συζητήσεις και θα εξεταστούν και σε επίπεδο Υπουργών. Και στη συνέχεια την Τετάρτη οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Επομένως αναμένουμε να έχουμε τις οριστικές αποφάσεις την Τετάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα Τετάρτη οριστικές αποφάσεις για να ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί είναι πολλοί που κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, κουράστηκαν, όλοι κουραστήκαμε. Περιμένουμε να δούμε, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, τι γίνεται με το φάρμακο κολχικίνη. Υπάρχει διαθέσιμο στην κυπριακή αγορά, στα νοσοκομεία, για να δοθεί στους ανθρώπους που νοσηλεύονται? Αρχικά να πούμε ότι για να μπορεί να χορηγηθεί το φάρμακο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο θεραπευτικό πρωτόκολλο και να εξεταστούν πρώτα όλα τα επιστημονικά δεδομένα, να εξεταστούν η διεθνής βιβλιογραφία. Ξέρουμε ότι είχε γίνει κάποια μελέτη στον Καναδά, είχε δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Μικρότερης κλίμακας μελέτη έγινε και στην Ελλάδα. Αναμένεται από τη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε για να αποφασίσει αν θα το εντάξει στο θεραπευτικό πρωτόκολλο ή όχι. Από εκεί και έπειτα, όσο γνωρίζω, υπάρχει διαθεσιμότητα του φαρμάκου στην κυπριακή αγορά και αναμένεται να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρωτόκολλο εάν αποφασιστεί κάτι τέτοιο για να αρχίσει η χορήγησή του στους ασθενείς σύμφωνα και με την καθοδήγηση των γιατρών φυσικά. Μάλιστα. Κυρία